σε μία αντίστοιχη συζήτηση και σε έναν αντίστοιχο προβληματισμό τις προάλλες, ίσως επηρεασμένος και από το ταξίδι μου στην Βενεζουέλα για τον χαμό του ηγέτη του λαού της Βενεζουέλας, του Ούγκο Τσάβες, είχα πει ότι η πρώτη επαναστατική κυβέρνηση του Τσάβες στη Βενεζουέλα είχε ακόμα και δεξιούς υπουργούς, διότι ήθελε να δώσει ένα πανεθνικό χαρακτήρα σε αυτή την προσπάθεια να αλλάξει το καθεστώς, να προχωρήσει σε μια διαδικασία κινητοποίησης όλων των λαϊκών δυνάμεων. Έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν η πιο αριστερή που θα μπορούσε να υπάρξει?